Όλοι οι πολίτες έχουν μερίδιο στη χαρά, όπως περιγράφει το τηλεοπτικό σποτ, εξηγώντας ότι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης δεν είναι χαρτζηλίκι. Φτώχειας. Όμως τι γίνεται στο Δήμο Ηρακλείου, τι δείχνουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των πρώτων 4 μηνών? Όσο παράξενο και να ακούγεται, 3.332 αιτήσεις εγκρίθηκαν για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, με το Δήμο Ηρακλείου να έρχεται έκτος στην επίμαχη λίστα. Ο π.χ. ας πούμε, το Αγρίνιο είναι στην πέμπτη θέση και έχει σαφώς μικρότερο πληθυσμό από ότι εμείς. Που σημαίνει ότι αντικειμενικά έχει περισσότερους φτωχούς πολίτες σε σχέση με το Ηράκλειο. Δεν έχουμε δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα, παρότι αριθμητικά βρισκόμαστε στην έκτη θέση. Αν το συγκρίνουμε με τον πληθυσμό μας, δεν θεωρώ ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Είμαστε κάτω από το 10% των πολιτών. Η πραγματική αριθμή για τη φτώχεια στο Ηράκλειο είναι πολύ μεγαλύτερη. Σχολιάζουν πολίτες. Μου κάνει εντύπωση, είναι πολύ λίγος πληθυσμός. Εγώ κάθε μέρα εδώ στις Λαϊκές βλέπω ότι πάει πολύ παραπάνω κόσμος και μαζεύει από τα σκουπίδια φαγητό για να φάει. Τώρα που θα φύγουμε, θα μαζεύουν αυτά που πετάμε. Όπως είπατε, μικρό. Όχι μόνο μικρό, πάρα πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρό. Τουλάχιστον 10.000 πέρα να το πάρουν. Εσείς τι βλέπετε καθημερινά, βλέπετε ότι παθαίνει φτώχεια? Παθαίνει, στα τάρταρα έχει πάει. Στα τάρταρα. Βλέπεις εδώ, 10 ευρώ, το έχω αγοράσει 8 και το πουλάω 5. Μου φαίνεται πάρα πολύ μικρό το ποσοστό που θέλουν να υποδείξουν και το παίρνουν όλοι ξένοι. Η πόλη Γκρίνη δεν υπάρχει καν στους πρώτους 30 δήμους. Αυτό πάλι δεν μπορεί να το αξιολογήσει κανείς. Απλά σίγουρα έχει μικρότερο αριθμό από τους 30 πρώτους δήμους σε εγκεκριμένες αιτήσεις. Όπως προκύπτει τα στοιχεία, οι περισσότερες εγκεκριμένες αιτήσεις για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης στο Ηράκλειο αφορούν ζευγάρια, ενώ ακολουθούν μεμονωμένα άτομα και οικογένειες με παιδιά. Ουσιαστικά ο μικρότερος αριθμός, ναι, είναι νοικοκυριά με παιδιά. Δηλαδή το μονοπρόσωπο νοικοκυριά, ένα άτομο, είναι τα μισά περίπου, οι μισές περίπου αιτήσεις συγκεκριμένες. 1486 μονοπρόσωπα νοικοκυριά βρεθήκανε από τις 3.400 εγκεκριμένες αιτήσεις. Και αντίστοιχα 3.319 νοικοκυριά με παιδιά. Το υπόλοιπο το οποίο δεν αναφέρεται είναι ουσιαστικά τα ζευγάρια. Εν έτη 2017... μια χρονολογία υψής της κρίσης οικονομικής και κοινωνικής, αντί να αυξηθούν οι οικογένειες οι οποίες απολαμβάνουν υποστήριξη και οικονομικής και σε τρόφιμα και σε άλλα είδη, τον αντίον μου λέτε και εσείς τώρα και το ξέρω και εγώ, 3.400 οικογένειες σε αυτό το νομό. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει αυστηρότατα οι εισοδηματικά κριτήρια, αυστηρότατα, φορολογούνται τα επιδόματα. Περίπου το 40% των εγκεκριμένων αιτήσεων στο Ηράκλειο αφορά περιπτώσεις αλλοδαπών με μόνιμη κατοικία. Σε ό,τι αφορά την ηλικιακή κατανομή των ωφελούμενων, εστιάζεται στις ενεργές ηλικίες το μεγαλύτερο ποσοστό. Μιλάμε όσον αφορά την εργασία. Ξεκινάει από τα 19 και αθροιστικά από 30 μέχρι και 50 ετών είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός. Υπάρχουν βέβαια και άτομα τα οποία είναι και 90 χρονών και τα οποία δικαιούνται οικαία.